μου. Μαύρο μου στα Όπα! Όπα, βρε Κατερινιό! Άνοιξε κι άλλη μπουκάλα. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε Κατερίνα. Έχω ένα πρόβλημα οικογενειακό το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Και θέλω να μου το λύσεις εσύ που είσαι καλή ηθοποιός. Έχω σύμβολος γάμου, ναι. Ναι, εντάξει. Παίρνω, να το δω και έτσι. Την έχει ψωνίσει. Α. Από το καλοκαίρι που γύρισαμε αυτό το περιβόητο τρέιλερ της εκπομπής και της είπαν όλοι και ο Μπούτος και όλοι και τα λοιπά πόσο καλή ήταν. Και ήταν καλή πραγματικά στο τρέιλερ. Ναι, ναι. Έκτοτε όποιον βρίσκει, πήγε στον Πέτρο και της λέει: θέλω να με ανεβάσει στο σανίδι. Λέει στο Καπουτζίδι, άμα κάνεις καινούργια σειρά. Στο Φιλιππίδι. Στο Φιλιππίδι τον Πέτρο, ναι, το φίλο μας. Και χρόνια πολλά να το πούμε, καλή χρονιά. Του λέει: θέλω να με ανεβάσει στο σανίδι. Της λέει ο Πέτρος: ναι, τη δουλεύουν όλοι. Πάει στο Καπουτζίδι, του λέει: θέλω όταν κάνει το επόμενο Σύρια να με βάλει απέξω. Του λέει: ναι, ο Καπουτζίδι. Όλοι του λένε: ναι, εντάξει. Ναι, 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 ναι. Κάνει και επιτυχία τώρα στο πρώτο Μέγα, του λέει: κάτσε να τα έχουμε καλά. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβε, την έχει ψωνίσει να νομίζω. Ότι... εδώ, ναι, νομίζω ότι είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Γιατί. Και εσύ που έχει παίξει τα Αλίκη Βουγιουκλάκη, θέλω να συμβουλέψει. Τι να κάνουμε. Πώ θα το αντιμετωπίσει. Αλήθεια σου λέω: πήγαινε κάτω. Θα την τελειώσω εγώ τη συνέντευξη. Αγάπη. Θέλω να ντρέπει. Τι είναι αυτά που. Εγώ να τραβώ, εσύ την έχει ψωνίσει, εγώ να τραβώ. Πώς το λένε τον συμπαθητικό, τον κύριο, τον αξιόλογο από το Ματσιάμπα. Τμήμα τρέιλερ. Το τμήμα τρέιλερ του Μέγκα. Πείτε μου το όνομα. Όχι, όχι, όχι. Το όνομα είναι περίεργο. Φραγκίσκος, Φραγκίσκος. Ο Φραγκίσκος. Δεν λέει ότι με τα λαντούχα συνέχεια ο Φραγκίσκος. Να σου κάνει το Φραγκίσκος ένα σύριαλ να παίξει. Να πρωταγωνιστήσεις, να λάμψεις. Κατάλαβες. Και θα σου κάνω εγώ κάτι ό,τι μπορώ, θα σου. Θα ρίξω μια βοήθεια. Είδες την ταινία εσύ. Λοιπόν, είδα την το ταινία. Το πέρασμα ήταν καλό, δηλαδή. Ήταν καταπληκτικό. Σημάδεψε την ταινία ολάκερη. Άκουτα! 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 Ναι, 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 τολμώ να πω. Στην πρεμιέρα οι αχές ακούστηκαν θριάμβου εκεί μέσα. Από το κοινό σηκώθηκε όρθιο, άρχισε να κερδίσει. Άκουτα! Χαμός έγινε, παιδί μου, σου λέω. Ψώνιο θα ήμουν αν έλεγα μπάφτα. Πολύ μ' αρέσει. Αγάπη. Δηλαδή το καταυχαριστήθηκα. Ένα πλάνο ήταν, αλλά εγώ το γλέντισα. Ωραία, κάτσε και έπαιρνε τώρα μια στέλνα με την Κατερίνα. Εκεί στο Λιοπύρι που έγινε αυτή η ιστορία, όλα αυτά. Πολύ. Πράγμα, εσένα σου άρεσε. Μπράβο. Πάρα πολύ. Αυτό πάει να πει μαζί. Η Φέη δεν μπορεί να γίνει ηθοποιό, ξέρει γιατί. Γιατί η Φέη δεν έχει καταλάβει πώ. Δεν σου κάνει τα μάτια τη που η Βοτσάκη τώρα. Τα κάνει έτσι. Ναι. Πώς τα κάνω. Τα κάνει έτσι. Α, τρέλερ βλέπουμε. Όχι, βλέπουμε πλάνα από την ταινία. Ναι, το τρέλερ. Α, τρέλερ. Έτσι λέγεται. Τώρα κάπου θα σκάσει. Εγώ εσείς το πείταξε μεταξύ σας. Έτσι το λέμε εμείς. Τα ξέρω. Εγώ μπορώ να σας βλέπω ως θεατής. Συνάφη μας εμείς. Λοιπόν, το συνάφη σας, ωραία. Για, μιλήστε. Πότε βγαίνεις, κάπου βγαίνεις τώρα. Δεν την έχω βάλει στο τρέιλερ. Σιγά-σιγά την βάζετε και στο τρέιλερ. Σταμάτα, παιδί μου, σταμάτα. Μα είναι. Δεν είναι στο τρέιλερ. Είσαι στο τρέιλερ. Ναι. Σπάρτα. Εντάξει, ο Σαμαράς παίζει περισσότερο από σένα. Και ο Σαμαράς το ευχαριστεί για τα λες. Κούκλα είσαι, βρε Κατερίνα, πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη, τι ναι. Τι να κεράζω, βρε το σώμα σου είναι σε καλύτερη φάση από παλιά. Πότε. Νομίζω... Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, κάνεις γυμναστήριο αυτά όχι, ή... δεν κάνω. Είμαι πολύ τεμπέλα, δυστυχώς. Το βλέπουμε όμως σε πολύ καλή κατάσταση. Μα να είναι καλά, ο μπαμπάς η μαμά. Δεν κάνεις γυμναστήρια, διατροφές. Όχι. Όχι, δεν. Αλλά αυτό κάποια στιγμή πρέπει να γίνει, έτσι. Γιατί προχωράνε τα χρόνια, περνάνε. Κολυμπάω πολύ τα καλοκαίρια, έτσι. Είμαι πολύ μεγάλο σθένος και ψυχική δύναμη. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάω. Είναι το μόνο είδος άθλησης, έτσι. Σ' αρέσει πολύ. Δηλαδή, το λες κολυμπάς, μπαίνεις και κάθεσαι πόση ώρα. Ναι, ναι, δεν είμαι από αυτές που κάνουν ηλιοθεραπεία έτσι, με τις ώρες. Αν μπαίνεις και κολυμπάς. Όχι, όχι. Δικός μας άνθρωπος είσαι. Κάνω τις βουτιές μου, τα αυτά μου. Τρέχω, πάω από την μια μεριά της παραλίας στην άλλη παραλία την ερημική. Κολυμπό, κολυμπό γενικώς. Ερημική παραλία. Μακριά από παπαράτσι και κακοντοπιές. Καλά, και εκεί σε βρίσκουνε, βρε αδερφέ. Θέληση να υπάρχει. Αλλά ναι. Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ. Να περπατάω στην παραλία γενικώς. Ό,τι αφορά στη θάλασσα, μου αρέσει πολύ. Την αγαπώ πάρα πολύ τη θάλασσα. Τρελαίνομαι για αυτήν. Είμαι και από τη Σιτία, από την Κρήτη. Οπότε αυτό εντείνει το μέγεθος του ποδοσφαίρου. Τι άλλο σου αρέσει να κάνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ να. Να μαγειρεύω. Μαγειρεύω, γιατί το λες αυτό. Αλήθεια, μαγειρεύεις καλά. Φυσικά και μαγειρεύω. Έλα. Τώρα καλά θα το πουν άλλοι, δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά προσπαθώ. Και είναι γενικώς έτσι να. Μαγειρεύεις με αυτό το χρόνο ή λες σήμερα θα φάμε αυτό, αύριο θα φάμε. Όχι. Δεν το κάνω αυτό για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Γιατί ξέρεις. Μία φορά την εβδομάδα θα μαγειρέψεις. Πρέπει να έχει και μια απεύθυνση τώρα το μαγείρεμα. Τώρα να μαγειρέψω για μένα δεν μου έρχεται. Αφού έλεγες ότι συγκατοικείς. Όχι. Γενικώς. Α, γενικώς. Γενικώς. Τώρα δεν συγκατοικείς. Όχι, όχι. Οπότε ξέρεις, αυτό πρέπει να έχει μια απεύθυνση. Τώρα όταν
Είσαι μόνο σου, δεν. Δεν είσαι ήδη θα μαγείρευε για τον εαυτό σου, όχι, δεν όχι. Το κάνω. Αλλά γενικώ μου αρέσει να μαγειρεύω για φίλου. Αν, αν είσαι με τον σύντροφό σου και συζείτε. Εκεί μπαίνει σε μια μεγαλύτερη, ναι. Διαδικασία. Αλλά γενικώ για μένα το να μαγειρεύω έτσι έχει να κάνει με μια λειτουργία της φαντασίας, όχι τόσο να ακολουθήσω πιστά μια συνταγή. Αυτό είναι κάτι που δεν το κάνω. Απλά ξέρω τους βασικούς κανόνες και από εκεί και πέρα αυτό σχεδιάζω. Έχεις φτιάξει μεγάλο. Δεν ξέρω δηλαδή τα πολύ δύσκολα και σύνθετα τα φαγητά, τα παστίτσια. Μεγάλο τραπέζι έχεις φτιάξει. Ναι, ναι. Για τους φίλους το κάνω αυτό με τον τζακάκι δίπλα, κρασάκι, μου αρέσει πολύ αυτό. Μάλιστα το έκανα και παραμονή Χριστουγέννων. Α, ναι. Ναι. Πόσα άτομα. Παρέλασαν αρκετά. Ήμασταν εκεί από το απόγευμα μέχρι τις 6 ώρες το πρωί. Στο σπίτι σου. Ναι, ναι, ναι. Ερχόντουσαν, ανανεωνόταν η σύνθεση της παρέας. Ήταν πολύ ωραία. Τέλεια. Για να γυρίσω λίγο στην ταινία, εγώ εχθές έκανε, νομίζω, ρεκόρ εισιτηρίων το Λάρισα Εμπιστευτικό. Πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Βέβαια. Γιατί πρωταγωνιστούσε η Φέη. Γι' αυτό. Νομίζω ότι πραγματικά μας έχει κάνει. Ήταν πολύ καλή επιλογή του Μαρκίδη. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Στράτος Μαρκίδης έκανε μια καταπληκτική επιλογή. Εσύ είσαι η σύζυγος του υπουργού. Βέβαια. Του Ταυκοστή. Έχει ένα ρολάκι εκεί. Ναι, ναι, ναι. Θα δω έτσι για να αυτό. Σας ευχαριστώ. Φέρι, σε ευχαριστώ. Μου δίνεις τον χώρο να υπάρξει. Αυτό το υποκριτικό στερέωμα. Ευχαριστώ. Βάνα. Υπάρχει. Παίρνω. Ναι, ναι. Λάμπο δίπλα της. Λοιπόν, είναι ο Μιχάλης ο Μαρίνος. Είναι πάρα πολύ ηθοποιοί. Τους βλέπουμε στο τρέλερ. Γενικώς δεν θέλω να αρχίσω να λέω, διότι σίγουρα έχει κάποιον πλάκα, θα ξεχάσω. Γελάει ο κόσμος. Είναι μια πλειάδα πολύ γνωστών ηθοποιών. Γελάει πάρα πολύ ο κόσμος. Ναι. Ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη πρεμιέρα. Κοροϊδεύετε τη Λάρισα, την πατρίδα μου. Όχι έτσι. Όχι. Προφανώς και όχι. Ίσως κοροϊδεύουμε ίσως τη διαπλοκή και όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με τους υπουργούς που λαδώνονται με τις σειρές. Αυτό δεν γίνεται στη Λάρισα. Τι. Δεν σου δεν την κοροϊδεύουμε, την αγαπάμε τη Λάρισα. Κανείς δεν πήραξε τη Λάρισα. Εξυμνούμε τη Λάρισα. Εντάξει, ωραία, δεν το έχω δει ακόμα γι' αυτό. Θα άφηνες ποτέ τη γυναίκα σου. Αρνούμε να πάω να δω τη γυναίκα μου γι' αυτό. Γιατί ζηλεύεις. Εντάξει, ένα κομματάκι ζήλια το έχω. Γιατί δεν έχω το ταλέντο της γι' αυτό. Στην ηθοποιία. Πίστευσε στον εαυτό σου, δεν ξέρεις τι γίνεται. Όχι και να γίνει ηθοποιός, είπαμε. Κάνουμε πρωινό. Πόσο πιο χαμηλά πια. Λέω κι εγώ ρε Φέη. Τι θες να πεις για το επάγγελμά μας. Τι. Το ηθοποιό. Όχι, δεν μπορούσα να το κάνω γιατί θεωρώ ότι είναι πιο σκληρό από αυτό που κάνω εγώ. Παρό και εμείς δουλεύουμε όλη τη μέρα. Εντάξει, το κάθε πράγμα έχει τη δυσκολία. Του ηθοποιού η δουλειά είναι πολύ σκληρή. Είναι πολύ σύνδετη βασικά. Έχει συνέχεια διάφορα μέτωπα να αντιμετωπίσει. Πολύ σκληρή. Θέατρο, τηλεόραση. Πρέπει να το έχει κιόλα. Είναι αυτό που έλεγε και η Κατερίνα πριν. Ένα ηθοποιό δεν είναι η δουλειά, είναι η ζωή του. Είναι θέμα ύπαρξη. Είναι θέμα ύπαρξη. Ναι, κανονικά. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Και αν αναγκαστεί. Αν αναγκαστώ κάτι θα κάνω. Εντάξει, έχεις κάνει και το παράκι όμως, ας πούμε τώρα. Γι' αυτό, το παράκι γιατί το άνοιξες. Γιατί, για τον αδερφό μου, τον Γιάννη, με έμπλεξε αυτή την ιστορία. Που βέβαια φυσικά απέβη σε πάρα πολύ ωραία, σε μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Αλλά είναι και αυτό θέλει ενέργεια. Να πούμε ότι το έχεις με τον Χρήστο Φερετήρο, έτσι δεν είναι. Βεβαίως, είστε συνέτεροι. Με την αγάπη του Παπαδοπεράκη. Κάνεις πλάκα αλήθεια με τον Χρήστο το έχετε. Είναι αρκετοί συνέτεροι. Πώς συνέτεροι είστε, πώς συνέτεροι είστε. Κερνάω και σφινάκι. Πώς συνέτεροι είστε. Είμαστε αρκετοί. Είμαστε. Βγάζετε λεφτά. Δεν παίρνετε. Δεν παίρνετε μέσα πάντως. Είμαστε, γιατί περισσότερο κάνουμε το κέφι μας. Αν θες είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο εκφραζόμαστε και καλλιτεχνικά, με την έννοια ότι γίνονται και παραστάσεις, δίνεται ο χώρος και το βήμα σε νέους ανθρώπους να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Τι δεν φοράς τη Φέη να παίξεις ένα μονόλογο. Γιατί να μην έρθω. Τι να κάνουμε. Ένα μονόλογο. Ένα stand-up. Το κάνουμε και γιατί να μην κάνω ένα μονόλογο που το έχω περισσότερο. Θα έρθεις να παίξεις guest στα υπτάμενα κόκκινα μπαρμπούνια. Παρασκευή, Σάββατο παίζεται στο Τρόφα στις 9 η ώρα και στο Ρομάντικα τώρα Κυριακή. Τι τίτλος είναι αυτός, ρε Κατερίνα. Γιατί ρε, εσύ, μην το βλέπεις έτσι. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να παίξει τέτοιο, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Και μια παιδιά, έχει σπουδάσει. Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Πέρτο Έκο, δεν μπορεί να παίξει τα μπαρμπούνια. Και σκορδά και να παίξω στα υπτάμενα μπαρμπούνια. Γιατί νομίζω κάνει ένα ντόρο, ένα κάτι. Το θες απλό. Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του ΕΚΟ στην Ιταλία. Δεν γίνεται να παίξει τέτοια μπαρμπούνια. Τα λες και λάθος όλα. Στο Πανεπιστήμιο του ΕΚΟ που έχει έδρα ο ΕΚΟ. Το ξέρω καλά εγώ. Που έχει έδρα ο ΕΚΟ. Το ξέρω. Αχ, παιδιά, με έχει εκνευρίσει σήμερα πάρα πολύ. Γιατί θα είναι καταπληκτικό. Και επίσης έχουμε ένα πρόβλημα. Γι' αυτό έχει δει τα κόκκινα σήμερα. Ναι. Για να διαφημίσω την παράσταση των παιδιών. Κάτι να γίνεται, βρε αδερφέ, να κυκλοφορεί το πράγμα. Έχουμε το μουσικό μας διαγωνισμό τις Τετάρτες. Εκεί είναι ο Γκαρέζος. Μας εκπροσωπεί ο Γκαρέζος. Δηλαδή, τι κάνετε, καραόκε. Θα έρθεις. Αχ, τι ωραία, θα είμαι και εγώ εκεί. Όπως τι κάνετε.
Όχι καραόκι, είναι ένας μουσικός διαγωνισμός. Είναι 56 μπάντες, 8.000 ευρώ. Λέω τώρα το σποτάκι που έχουμε κάνει με το Φερεντίνο για τα ραδιόφωνα. Γιατί είναι 8.000 ευρώ σε επικίνδυση. Δεν είναι ακριβώς, έτσι μοιράζονται, επιμερίζονται τα χρήματα. Είναι 4 γύροι, είναι σε κάθε γύρο 14 μπάντες. Όχι γύροι, σουβλάκι. Rounds. Στον κάθε γύρο υπάρχει ένας νικητής, ο κάθε γύρος κρατάει 7 εβδομάδες. Διαγωνίζονται 14 μπάντες, 2 ένα Τετάρτη. Ο νικητής του κάθε γύρου, 4 δηλαδή νικητές, στο τέλος, τον Ιούνιο, διαγωνίζονται μεταξύ τους και ο νικητής παίρνει 2.000 ευρώ. Ο νικητής του κάθε εσείς γύρου παίρνει 1.500 ευρώ, αλλά ο μεγάλος νικητής παίρνει 3.500 ευρώ συνολικά. Εμείς. Από πού? Από το είσοδο του μαγαζιού, ρε Φέη. Είναι και sponsored by Heineken. Γι' αυτό σερβίρει και παλατήρια μαζί που τα λεπτά. Τι ήθελα και ρωτάω. Τι ήθελα και ρωτήσα. Τι ήθελα και ρωτήσα. Γιατί. Δεν έπρεπε να το πω, ε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γέρασμα από το Μέγκα. Υπάρχει και μια κάλπη. Κάβα. Τι. Όχι, λέω κάτι δικά μου, δεν είναι. Τι. Εντάξει, έχουμε διάφορους αυτούς, χωρικούς επικοινωνίας και γενικώς έχουμε και μια κάλπη εκεί. Να σου πω, εάν τώρα Τετάρτη είστε εκεί και εμφανιστεί ένας πρώην σου στο μαγαζί, έχει τύχει. Εμφανιστεί, όχι για σένα, να πιει ποτό. Ο πρώην της, γιατί να πάει, αν πάει ένας πρώην. Μπορεί να πάει, δεν ξέρω εγώ. Μα ξέρει ρε Φέη ότι ο πρώην ότι θα είναι εκεί, δεν πάει για να πιει ποτό, θα πάει σε άλλο μπαράκι για να πιει ποτό. Μπορεί να είναι ανώτερος, έτσι, να το παίζει. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιά που κάνουν πορτοκάλια. Και θα του σερβίρει μια ώρα πορτοκαλάδα. Τι να πεις, όχι, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Άρα που θέλει να παίξει εκεί τώρα. Ναι. Ένα μονόλογο, μια μέρα. Σταμάτα, Μανώλη, σταμάτα. Γιατί πιστεύω ότι θα λάμψεις. Σε ευχαριστώ πάρα έχουμε πολύ. Και είναι ωραιότατο το stage, φώτα, προβολής πάνω σου. Όλα θα πάνε καλά. Άντε, με τις ευλογίες μου. Όχι, δεν έχω ταλέντο εγώ. Δεν... Κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Έχει μάλιστα ξεκινήσει το Λάρισα Επιστευτικό χτες. Θα είσαι με τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Γιάννη Μπέζο στην παράσταση που στο θα Παλάς, σε... παρακαλώ. Στο Παλάς, θα συμπροταγωνιστήσουν και θα συσκηνοθετήσουν. Πότε ξεκινάνε? Τέλος Μαρτίου. Τέλος Μαρτίου και μετά το Πάσχα θα πάει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Γιατί αυτή η παράσταση θα μπορούσε να πάει 2 χρονιές για πλάκα. Πού το ξέρεις, δεν μπορεί αυτό να το προεξοφλήσεις. Κάτσε να δεις. Α, καλά. Ό,τι εγώ στοιχηματίζω. Μακάρι. Και εγώ έχω μια τέτοια αίσθηση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να σα αφήσει ο κόσμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να σα αφήσει ο κόσμο να παίξετε μόνο 40 παραστάσει. Σίγουρα το θεωρώ. Το τατουάζ τι συμβολίζει το βάζει και στο χέρι, τώρα το είδα. Μη. Τι σημαίνει μη? Μαρία Μιχάλη, η γονή μου, και γίνεται και ένα κάπα. Όπου κάπα τι είναι? Κατερίνα. Κατερίνα, ωραία, Μαρία. Σε ποιον έχει μεγαλύτερη. Σε ποιον έχει μεγαλύτερη αδυναμία? Και στου δύο. Είναι στην Κρήτη γονεί. Όχι, όχι, μένουν εδώ. Μένουν εδώ. Αλλά ο παπάς μου ανεβοκατεβαίνει πολύ συχνά στη Σιτία. Και εγώ επίσης. Κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, αν ήθελες να βγει κάτι προς τα έξω για τα προσωπικά σου, έδωσες μια συνέντευξη για τα προσωπικά σου, το οποίο μπορεί να το ακούσουν και η μαμά σου και ο παπάς σου, τι τίτλος θα ήταν αυτός? Δηλαδή κάτι που εσύ θα επέλεγες να ξέρουν οι τηλεθεατές για σένα και εσύ θα έβαζες στην τελεία. Τι θα ήθελες να ήταν αυτό? Ποιος ήταν αυτός ο τίτλος για το τώρα σου? Για το τώρα μου. Ναι. Δεν θα είναι στην κατεύθυνση αυτή που αυτό. Σε προσωπικό επίπεδο απλώς. Αισθάνομαι πολύ τυχερός άνθρωπος. Πολύ τυχερός άνθρωπος για τους ανθρώπους που έχω γύρω μου, για τους φίλους μου. Γιατί δόξα τω Θεώ, τώρα στα 32 μου χρόνια νιώθω μέσα σε ένα... 32 είσαι μόνο. Ναι, σε ένα πλαίσιο έτσι πολύ προστατευμένο και αγαπησιάρικο με τους φίλους μου και την οικογένειά μου. Με ανθρώπους που εκτιμώ, που έχω επιλέξει μεγάλη έτσι προσοχή και αγάπη και που με έχουν επιλέξει και αυτοί, έχω την τιμή να με έχουν επιλέξει και αυτοί. Και δίνω μεγάλη βαρύτητα σε αυτούς τους ανθρώπους, τους σέβομαι πολύ και τους αγαπάω. Και επίσης νιώθω πολύ τυχερή που αισθάνομαι ότι εξελίσσομαι και ότι χρόνο με το χρόνο αισθάνομαι πιο όρημη και πιο γεμάτη από εμπειρίες και πατάω πιο καλά στα πόδια μου. Δεν είναι τίτλος αυτός, Κατερίνα, αυτός είναι μονόλογος. Δύο σελίδες. Ναι, είμαι λίγο φιλιαρή. Πάρε ένα τίτλο, βάλε. Συγγνώμη. Πάρε ένα τίτλο. Δύο-τρεις λέξεις είναι τίτλος. Δύο-τρεις λέξεις, ρε παιδάκι μου τώρα, πού να Έμα... είμαι πολύ καλά. Αυτά. Σας ευχαριστώ. δεν ήταν πάντα Κατερίνα... στο τίτλος, αλλά δεν και η Κατερίνα είναι καλά. Ναι, αυτός είναι είμαι τίτλος. Λοιπόν, θα πρωτοτυπήσουμε σήμερα, επειδή εδώ ολοκληρώσαμε την συνέντευξή μας. Θα φύγουμε εμείς και θα συναντήσουμε εδώ, γιατί πρέπει να αποδοθούμε τον ρόλο καλεσμένο από εκεί. Μάλιστα. Είναι σκηνοθετικό το τρίκ, Κατερίνα, εντάξει. Ξέρεις, εσύ είναι τη δουλειά σου, Κατερίνα. Ναι, ναι, εμείς τα ξέρουμε. Αυτά συνεννοούμε. Αν είναι καλύτερη από ο δημοσιογράφος από ότι ο ηθοποιός, τι θέλει να γίνει ηθοποιός τώρα, λοιπόν. Δεν ξέρεις ποτέ. Θα δει και θέλει να μείνει με το ΣΕΙ, έχει ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Κατερινιό. Δημήτρη, είναι δικό